με το καλαμάκι. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η συνάντηση των δύο αντρών δεν είναι ανέφελη, καθώς ο Παρασκευάς είναι αποφασισμένος να κόψει για τα καλά τη φόρα του μέλλοντος πεθερού του. Άλλωστε και την Ειρήνη αγαπά και δεν έχει κανένα σκοπό να φύγει από τη Μάνη, ειδικά τώρα που δεν έχει αναλάβει θέση ευθύνη στον Ελαιώνα. «Άκου Δημοσένη, εγώ ούτε αγοράζομαι ούτε πουλιέμαι. Αν νομίζεις ότι μπορείς να μου επιβάλλεις αυτό που θέλεις με ακριβά δώρα και σε το απειλές, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να κάνεις δυστυχισμένη την κόρη σου, την Ειρήνη. Αν συνεχίσεις αυτό το βιολί, να αποφασίζεις εσύ για μας, στο τέλος θα μας χάσεις και τους δύο, γιατί αγαπιόμαστε. Βάλ το καλά στο μυαλό σου λοιπόν. Ότι πού και πώς θα ζήσουμε και πότε θα παντρευτούμε, θα τα αποφασίσουμε μόνο εγώ και η Ειρήνη, κανείς άλλος. Είμαι άντρας με λόγο, τιμή και υπόλοιψη. Δεν είμαι κανένα πεδαρέλι για να νομίζεις πως θα με κάνεις ό,τι θέλεις. Ξεκάθαρες κουβέντες και μιλημένα, ξηγημένα για να είμαστε όλοι καλά. Και η Ειρήνη και εγώ και εσύ. Ό,τι δεν δίνεις στην κόρη σου, σε τζαναπέτη πρικοθύρα. Η αγάπη δεν αγοράζεται. Την αγαπώ την κόρη σου. Αλλά για όλα τα άλλα θα αποφασίζουμε μόνο αυτή και εγώ, κανένας άλλος». Ξεκαθαρίζει εξ αρχής τις προθέσεις του Παρασκευάς. Ο Δημοσθένης εντυπωσιάζεται και εκπλήσεται από το τσαγανό του νεαρού, και παρότι ο εγωισμός του είναι πληγωμένος, αποφασίζει να πάει με τα νερά του. Άλλωστε έκανε ό,τι έκανε για να δει ευτυχισμένη την κόρη του, την Ειρήνη, που είναι πολύ ερωτευμένη. «Κοίτα αγόρι μου, θέλω να με καταλάβεις. Μια κόρη έχω και θέλω να τη δω ευτυχισμένη. Ό,τι έχω και δεν έχω, δικά της είναι. Μη με παρεξηγείς, για την ευτυχία της παλεύω κι εγώ. Μου είπες πως την αγαπάς κι εσύ και αυτό με κάνει χαρούμενο. Από εκεί και πέρα εσείς θα αποφασίσετε ό,τι θέλετε για το μέλλον και τη ζωή σας. Χαίρομαι που είσαι εδώ και αγαπάς την Ειρήνη μου. Γι' αυτό δέξου το δώρο μου για τη χαρά που δίνεις στην κόρη μου και εγώ πάντα θα είμαι στο πλευρό σας». Το απαντά συγκινημένος ο Δημοσθένης και αυτή τη φορά ο Παρασκευάς δεν θέλει να χαλάσει το χατήρι του μέλλοντα πεθερού του και δέχεται το πανάκριβο δώρο του. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!